Ενθουσιασμένοι μαθητές του 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερών παραλαμβάνουν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Κάντζας τη χορηγία που θα τους επιτρέψει να συμμετέχουν στο διαγωνισμό Φόρμουλα 1 στην Αθήνα. Έχουμε μια ομάδα στο 20ο Δημοτικό Σχολείο, όπως είναι γνωστό, τους Boom Fasters, που συμμετέχει στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 Schools, η Φόρμουλα 1 στα σχολεία. Ένα πρόγραμμα απαιτητικό, το οποίο περιέχει μέσα περιεχόμενο φυσικής αλλά και πληροφορικής. Κατασκευάζουμε ένα αυτοκινητάκι χάρτινο, οικολογικό, το οποίο κινείται με μία αμπούλα πεπιεσμένου διοξιδίου του άνθρακα. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα, γύρω στα μέσα Μαΐου, και συμμετέχουμε με σπουδές διακρίσεις. Τα δύο τελευταία χρόνια, φέτος και πέρυσι, συμμετείχαν επιπλέον άλλες 2 και 3 ομάδες από το νομό Σερών, και όπως και φέτος θα κατέβουμε 3 ομάδες από 3 σχολεία του νομού για τον ίδιο διαγωνισμό. Τα παιδιά εργάζονται με ενθουσιασμό για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και όπως φαίνεται πολύ αποτελεσματικά, αφού κατάφεραν να διακριθούν το προηγούμενο διάστημα. Μαζευόμαστε 1-2 ώρα απόγευμα στο σχολείο, εκτός δηλαδή ημερησίου προγράμματος. Δεν λείπει κανείς, είναι εκεί στην ώρα τους, χαρούμενα, ορεξάτα, με σκοπό να μάθουν καινούργια πράγματα. Δουλεύουν, ας το πούμε, με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν ρόλοι στην ομάδα, ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί και όλη μαζί η δουλειά, η ομαδική, θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα, πιστεύουν. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζει αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά της που έχουν στόχο να προβάλλουν τον νομό. Αν και το αυτοκινητοδρόμιο τα προηγούμενα χρόνια στήριζε οικονομικά τους μαθητές, από φέτος δεν υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση και ευτυχώς υπάρχουν αξιόλογες ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως το Ομίλου Κάντζας. Έχουμε καλέσει το 20ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο θα δώσουμε μια χορηγία, γιατί τα παιδιά του σχολείου συμμετέχουν για 5η χρονιά σε ένα διαγωνισμό Φόρμουλα 1 της Jaguar και πάντα διακρίνονται και έχουν επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν τους περιμένουμε τώρα να έρθουν, να βραβεύσουμε τα παιδιά, τους δασκάλους και τους γονείς που συμπαραστέκονται στα παιδιά αυτά. Με όλη μας τη χαρά, μας αρέσει να βραβεύουμε τέτοια πράγματα, τέτοιες εκδηλώσεις. Μακάρι να υπάρχουν και άλλα τα οποία θα τονίζουν και τον τόπο μας. Είναι αξία επενώ ότι ο επιχειρηματίας αναγνώρισε τα έξοδα που έχουν να καλύψουν αυτά τα παιδιά. Ναι, θα γίνει χορηγία γιατί τα έξοδα των παιδιών είναι μεγάλα. Κατεβαίνουν στην Αθήνα, δεν γίνεται εδώ. Έχουν ξενοδοχεία, φαγητά. Κάποιοι πρέπει να συμμετέχουμε. Και αφού ζούμε σε αυτή την κοινωνία, πρέπει όλοι μαζί να βοηθάμε. Το μεγάλο μέρος της δαπάνης είναι το να πάμε στην Αθήνα, να μετακινηθούμε και να μείνουμε 2 βράδια εκεί με τα παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο έξοδο, ας πούμε, του project. Χρειάζεται χρήματα. Όλα τα χρήματα δίνονται από χορηγούς. Δεν παίρνουμε τίποτα από την υπηρεσία, δεν παίρνουμε τίποτα από το σχολείο. Όλα γίνονται εδώ και 3 χρόνια, τέταρτος φέτος, με χρήματα των χορηγών.